Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλό βράδυ να έχουμε όλοι και να μιλήσουμε για αυτό που αγαπάμε, το ποδόσφαιρο. Εγώ ξέρω, έχω την ιδιαιτερότητα, αγαπάω και το ποδόσφαιρο, αγαπάω και τον Ηρακλή. Τώρα για Ηρακλή θα δούμε τι ακριβώς θα πούμε και τι συμβαίνει. Σπύρο, πριν από λίγο καιρό, πόσους μήνες έχει τώρα, 3 μήνες, 4 που επέστρεψαν, που ήρθε στην ομάδα, που σου ζητήθηκε να αναλάβεις τα ενία της ομάδας. Μέσα στην καραντίνα, ήρθα τον Νοέμβριο συμφώνησα να έρθω με την ομάδα. Εντάξει, με την προοπτική ότι θα ξεκινούσε το πρωτάθλημα όσο το δυνατόν νωρίτερα, πιο σύντομα. Πιστεύουμε θα ξεκινούσε στις αρχές του Ιανουαρίου. Κάτι που δεν έγινε. Έφτασε ο καιρός και τελικά ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα το πρώτο παιχνίδι. Σπύρο, θα έχουμε τον χρόνο να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Θέλω αρχικά να μου πεις, όταν σε προσέγγισαν για να αναλάβεις την ομάδα, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις για άλλη μια φορά πριν από μερικά χρόνια έχεις ξαναδουλέψει για μια ομάδα με Κιανόλευκα και πραγματικά σου λέω ειλικρινά μπερδεύομαι πώς πρέπει να αποκαλέσω την ομάδα για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι. Παλιά είχες έρθει σε έναν Ηρακλή που ήταν ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, πήγες εξαιρετικά την ομάδα, την ανέβασες κατηγορία, αλλά δεν ξέρω αν με τη θέλησή σου ή όχι, εκείνη την σεζόν ολοκλήρωσες επιτυχημένα με την άνοδο στην Super League 2, αλλά μετά αποχώρησες, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι τα πράγματα, εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα, δεν είναι της στιγμής να μιλάμε για εκείνα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτή τη στιγμή τι γίνεται στην ομάδα, έτσι. Ωραία. Και αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που εγώ μου είπε ο Ηρακλής ότι χρειαζόταν εκείνη τη χρονική στιγμή προπονητή, είπα το ναι. Υπήρχε μια σκέψη άλλη, γιατί περίμενα κάτι από μια ομάδα αλφα-εθνικής στην Κύπρο, που δεν έκατσε, δεν έτυχε. Και νομίζω από εκεί και πέρα εύκολα είπα το ναι στην ομάδα του Ηράκλη. Τώρα θα σε ρωτήσω έτσι κάτι. Έτσι γίνανε τα πράγματα. Γιατί εμείς εδώ μιλάμε πάντα με απόλυτη ειλικρίνεια με τον κόσμο, γι' αυτό και ο κόσμος μας τιμάει με την υψηλή ακροματικότητα που μας προσφέρει. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ απαντάς εδώ και ένα λεπτό που συζητάμε ότι ήρθες για να δουλέψεις στον Ηράκλη. Εγώ ήρθα για να δουλέψω στον Ηράκλη και τα παιδιά που ήρθαν από την αρχή της χρονιάς, νομίζω με αυτό το σκεπτικό και με αυτή την λογική ήρθαν. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω, θα με διορθώσετε εσείς αν κάνω λάθος, ότι υπήρχε κάποια συμφωνία από το καλοκαίρι, ότι η ομάδα ξεκινάει έτσι και κάποια στιγμή, πρώτα Θεός να ανέβει η ομάδα, θα συνεχίσει σαν Ηρακλής. Με αυτό το σκεπτικό, με αυτή τη λογική, νομίζω ήρθα και εγώ και τα περισσότερα παιδιά και ποδοσφαιριστές. Ήδη δεν ξέρω αν διάβασες ή αν άκουσες τις δηλώσεις ποδοσφαιριστών σου πριν από 1-2 μέρες, του Φιτανίδη, του Μέλκα, οι οποίοι και αυτοί ξεκαθάρισαν ότι εμείς ήρθαμε για να βοηθήσουμε να ανέβει ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης σε επαγγελματικές κατηγορίες. Το είπανε ο καθένας με τον τρόπο του ξεκάθαρα. Νομίζω έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα νομίζω ότι ξεκινάμε λίγο και αρχίζουμε και παίζουμε όλοι με τις λέξεις. Έτσι, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Τα πράγματα για μένα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό που υπάρχει είναι ότι με οποιαδήποτε κατάσταση ο Ηρακλής του χρόνου θα πρέπει να είναι στη μεγαλύτερη κατηγορία. Και κάποια στιγμή όσο γίνεται πιο γρήγορα να βρεθεί στη φυσική του θέση, που δεν είναι άλλη από την πρώτη κατηγορία της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα, νομίζω, εγώ θα το πω και σαν Σπύρος και θα το πω πρώτα απ' όλα σαν ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτα απ' όλα όλοι ξέρουν ότι είμαι Απόλλων Καλαμαριάς. Μεγάλωσα με τον Απόλλων Καλαμαριάς, η ομάδα μου είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή εγώ έζησα αυτή την ομάδα, βίωσα εκείνη τη χρονιά στη Γάμα Εθνική από μέσα, πραγματικά τι νιώθει ένας οπαδός του Ηρακλή μέσα από τα αποδυτήρια για την αδικία που υπέστη αυτή η ομάδα. Για μένα αυτή τη στιγμή το μόνο που είναι να βρεθεί αυτή η ομάδα κάποια στιγμή στην πάνω κατηγορία. Ωραία, με ποια κατάσταση δεν το γνωρίζουμε πια.
Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, αυτό που ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα μάλλον τον οπαδό του Ηρακλή, τον Ηρακλή πάνω απ' όλα, δεν είναι με ποια κατάσταση θα ανέβει ο Ηρακλής, αν ανέβει με την υπάρχουσα κατάσταση ή με κάποια άλλη, ή αν την ανεβάσει ο Αντώνης, ο Σπύρος, ο Θόδωρος, οποιοσδήποτε, ναι. Έτσι, δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόβλημα. Δεν πρέπει να ενδιαφέρουν την ομάδα αυτή τη στιγμή τα πρόσωπα. Αυτό που την ενδιαφέρει την ομάδα θα πρέπει να είναι η ομάδα να βρεθεί στη φυσική της θέση. Έτσι, για μένα άρα όποιες διαφωνίες, όποιοι ίσως εγωισμοί από όλες τις πλευρές υπάρχουν, θα πρέπει νομίζω ότι είναι καλό να μένουν στην άκρη, αν πραγματικά όλοι μας θέλουμε το καλό της ομάδας αυτής. Και το καλό της ομάδας αυτής δεν είναι τίποτα άλλο από το να βρεθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται στη φυσική της θέση, αυτό που το θέλει και ο τελευταίος φύλαυλος του Ηρακλή, έτσι. Κατανοητό όσα λες και μετά θα σου θέσω μια τα είπα λίγο ερώτηση πάνω σε όλα αυτά. Μαζεμένα, Αντώνη. Εντάξει, καλά έκανες, αφήνω. Είπαμε θα είναι μια ελεύθερη συζήτηση. Για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί και ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ τον Ηρακλή, αλλά και πολλοί κόσμος του Ηρακλή εσένα σε εκτιμάει ιδιαίτερα και αυτό θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή σε ακούει με προσοχή. Έτσι. Εγώ τουλάχιστον όταν ενημέρωσα σήμερα μέσω social media ότι θα μιλήσεις στην εκπομπή, πάρα πολλοί κόσμος εξέφρασε τα καλύτερα συναισθήματα για σένα. Εντάξει. Και αυτό είναι κάτι που σε τιμά και θα φαντάζομαι το εκτιμάς πάρα πολύ και εσύ. Να είναι καλά ο κόσμος και εγώ τον ευχαριστώ. Εντάξει, εγώ σου το είπα, μιλάω σαν ένας, δεν μιλάω σαν ένας οπαδός του Ηρακλή, αλλά μιλάω σαν ένας άνθρωπος που προσέζησε μέσα από τα αποδυτήρια αυτής της ομάδας την αδικία, έτσι. Και νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, ό,τι άλλο και να σκεφτόμαστε, νομίζω είναι σε δεύτερη μοίρα. Σημαντικό είναι η ομάδα αυτή να μπορέσει να βρεθεί στην πρώτη κατηγορία κάποια στιγμή και όσο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα, γιατί ήδη έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Θα ξαναγυρίσουμε σε λίγο δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό που λες περί των εγωισμών κτλ. Γιατί πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα. Εγώ όμως θα σε ρωτήσω, έρχεσαι στον Ηρακλή Νοέμβριο μήνα και ουσιαστικά πώς ξεκινάει η παρουσία σου στην ομάδα, τι συμβαίνει, σου λένε ότι θα είσαι, ξέρω εγώ, από το σπίτι και θα δίνεις πρόγραμμα να προπόνεις στους ποδοσφαιριστές. Πώς ακριβώς έγινε αυτή η εξέλιξη? Ήταν μια κατάσταση πρωτόγνωρη, Αντώνη, έτσι, για όλους μας. Ήρθαμε, σου είπα, με την προοπτική ότι θα ξεκινήσω στο δυνατόν πιο γρήγορα γινότανε το πρωτάθλημα. Βρήκαμε μια κατάσταση στην οποία τα παιδιά ακολουθούσαν πρόγραμμα το οποίο δινόταν από τον Θαλή, τον Θοδωρίδη, μέσω Viper, μέσω εφαρμογής, το οποίο προσπαθούσαν να το ακολουθήσουν τα περισσότερα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρεις, το να κάνω μόνος μου προπόνηση, το να πιέσουμε κι εμείς χωρίς να έχουμε την εικόνα που πρέπει να έχουν τα παιδιά, να μπορούσαμε να τα κρατήσουμε όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Και μια κατάσταση στην οποία κάποια στιγμή κουράζει λίγο και, επειδή καταλαβαίνω και τον ποδοσφαιριστή, κουράζει και λίγο ψυχολογικά στο να είμαι να προσπαθώ να κάνω μόνος μου προπόνηση, να κρατήσω τον εαυτό μου όσο το δυνατόν πιο καλά γίνεται. Ήταν ένα πράγμα πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας. Και για τους αθλητές και για εμάς τους προπονητές που προσπαθούσαμε να τον παρακολουθήσουμε. Και νομίζω και φάνηκε και για μένα, φάνηκε και από την κατάσταση στην οποία ήρθανε οι ποδοσφαιριστές, σίγουρα όχι μόνο οι δικοί μας, ολωνών των ομάδων, δεν είναι στην ιδανικότερη κατάσταση που χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής για να μπορέσει να βγάλει πραγματικά το 100% των δυνατοτήτων του. Έτσι λοιπόν χάθηκε πολύς χρόνος, ήρθες Νοέμβριο στην ομάδα και ουσιαστικά ξεκίνησες να προπονείς την ομάδα. Πολύς χρόνος, μεγάλο ρόστερ, 34 άτομα, δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε με 34 άτομα. Το σκεπτικό το δικό μου ήταν από την αρχή, από την πρώτη μέρα που είδα το ρόστερ, από τον Νοέμβριο ακόμα, ότι θα έπρεπε, δυστυχώς, είναι άσχημο αυτό για πολλά παιδιά, ότι θα έπρεπε κάποια παιδιά να αφαιθούν, να πάνε να βρουν την τύχη τους, να
να αποχωρήσουν, να πάνε σε κάποιες άλλες ομάδες. Από τα 34 άτομα είχαμε πει, το σκεπτικό ήταν να, το δικό μου κατευθείαν τουλάχιστον 14-15 άτομα να αποχωρήσουν και να μπορέσουμε να αποκτήσουμε 5 παιδιά πρώτης επιλογής, παιδιά τα οποία να έρθουν και να βοηθήσουν το ήδη υπάρχον υλικό, να μπορέσει η ομάδα να κυνηγήσει το στόχο της, έτσι. Και ήταν, και νομίζω και σε αυτό ακόμα ήμασταν λίγο άτυχοι, στο κομμάτι ότι περιμέναμε τουλάχιστον ότι θα έχουμε τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, με αυτή τη λογική, ότι η μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου υπήρχαν ποδοσφαιριστές από Super League 2, από Super League 1 ακόμα, από Football League, παιδιά τα οποία ήταν κιόλας σε κάποια κατάσταση, δουλεύανε λίγο σε πιο επαγγελματικά πρότυπα από ότι δουλεύουν οι ποδοσφαιριστές της ΓΑΜΑ Εθνικής, παιδιά με μεγαλύτερη ποιότητα να μπορέσουμε να τα φέρουμε. Δυστυχώς χάσαμε και εμείς με αυτή τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, γιατί μεγά τα ψέματα, όταν δεν έχεις έναν ορίζοντα ότι θα ξεκινήσω 30 Ιανουαρίου, ότι θα ξεκινήσω 30 Μαρτίου, ότι θα ξεκινήσω. Έτσι δεν μπορείς να κάνεις. Εδώ δεν ξέραμε καν αν θα ξεκινήσει, αν θα γίνει το πρωτάθλημα. Μέχρι την τελευταία εβδομάδα υπήρχε η περίπτωση να μην γίνει καθόλου το πρωτάθλημα. Έτσι. Και ήταν ένα κομμάτι στο οποίο νομίζω και εκεί πέρα ήμασταν λίγο άτυχοι, ότι χάθηκε αυτό η επιλογή να μπορέσεις να προσπαθήσεις να πάρεις ποδοσφαιριστές από μια μεγαλύτερη δεξάμενη. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει να την κάνουμε, να συνεχίσουμε με το υπάρχον υλικό και με τα παιδιά που τώρα ήρθανε, αυτά τα παιδιά που μείνανε στην ομάδα και αυτά τα παιδιά που ήρθαν τώρα. Είναι ενδεχόμενο να έρθουν και κάποιο ή κάποια ακόμα παιδιά να στελεχωθεί η ομάδα και με άλλους ποδοσφαιριστές? Όχι, νομίζω η τελευταία είναι αυτή του Λίτσιου, έτσι. Ναι. Είναι αυτό που λέω, είναι λίγο δύσκολο να μπορέσουμε να βρούμε παιδιά σε ποιότητα καλύτερη από αυτή που έχουμε, γιατί τώρα θέλουμε παιδιά τα οποία να έρθουν και να βοηθήσουν τα υπάρχοντα υλικά, να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας, όχι παιδιά που θα έρθουν και το ήδη υπάρχουν υλικό να βοηθάει αυτούς που ήρθαν, έτσι. Εντάξει, είναι δύσκολη σίγουρα η περίοδος. Θα θέλαμε σίγουρα να έχουμε αυτό που είπα πριν, να διαλέξουμε ποδοσφαιριστές από μια μεγαλύτερη δεξάμενη, έτσι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Βαδίζουμε με το υλικό τώρα αυτή τη στιγμή που έχουμε και με τα παιδιά που ήρθαν. Μάλιστα. Πες μου όμως, αυτό το υλικό που ήρθε έδωσε κάτι παραπάνω σε ποιότητα στην ομάδα? Δηλαδή θεωρείς ότι έγιναν κάποιες κινήσεις που πραγματικά κάνουν πράξη αυτό που λες? Είναι κάτι, Αντώνη, στο οποίο είναι ακόμα νωρίς. Έτσι, είναι νωρίς. Για μένα, το είπα και προχθές, η ομάδα μπορεί να κέρδισε προχθές, αλλά δεν δικαιούταν την νίκη. Ούτε την ισοπαλία δεν δικαιούταν, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Εμένα δεν μ' άρεσε να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Μ' άρεσε να τα λέω τα πράγματα όπως είναι. Η ομάδα ήταν κακή, ο λόγος που ήταν κακή η ομάδα? Είναι πολλά πράγματα. Ένας λόγος είναι σίγουρα ότι υπάρχει πίεση στα παιδιά, έτσι. Ναι, λογικό είναι. Τα παιδιά αντιπροσωπεύουν τον Ηρακλή. Αυτή η πίεση βγαίνει ώστε ότι θα παίξεις ένα πρωτάθλημα 11 αγωνιστικών, γιατί ξεκινάς από την τέταρτη αγωνιστική και έχεις να παίξεις άλλες 11, έτσι. Με 4 βαθμούς πίσω και από πάνω σου άλλες 3 ομάδες, τις οποίες θα πρέπει να τις περάσεις αν θες να πετύχεις τον πρώτο στόχο, έτσι. Και ήταν ένα παιχνίδι που για μένα ήταν πάρα πολύ κομβικό, γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι, έπρεπε οπωσδήποτε να το πάρουμε. Με μία ισοπαλία νομίζω η ομάδα έβγαινε κατευθείαν κατά μεγάλο βαθμό πίσω από τους στόχους, μετά θα έπρεπε να κάνει υπερπροσπάθεια, όχι τώρα ότι τώρα δεν πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια. Και όταν έχεις ομάδες που είναι 4 βαθμούς πάνω από σένα, δεν πρέπει μόνο εσύ να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια, πρέπει και ο άλλος να,
να γκελάρει κάπου, έτσι, να χάσει βαθμούς. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο υπάρχει πίεση της ομάδας, είναι βαριά η φανέλα για πολλά παιδιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι μπορεί να έχουμε κάποια παιδιά τα οποία είναι έμπειρα, αλλά έχουμε και αρκετά νέα παιδιά τα οποία πέρσι ήταν ακόμα στον αεραστεχνικό χώρο, έτσι. Εντάξει, για μένα σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η ομάδα κατόρθωσε να κερδίσει. Και ακόμα τι μπορείς να βελτιώσεις μέσα σε μια εβδομάδα για να πας να παίξεις το επόμενο παιχνίδι? Δεν μπορείς να βελτιώσεις πολλά πράγματα, κακά τα ψέματα. Απλά περιμένεις κάποια πράγματα που σου δείχναν στην εικόνα στην προηγούμενη εβδομάδα ακόμα ότι μπορούν να τα κάνουν μέσα στο παιχνίδι και δεν το έκαναν, δεν το κάναμε σε αυτό το παιχνίδι, να το εμφανίσουμε στο επόμενο, έτσι. Δηλαδή υπήρχαν και θετικά σημεία, έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρχαν και θετικά σημεία, αλλά τα αρνητικά ήταν πολλά περισσότερα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτά τα αρνητικά τώρα να διορθώσουμε. Δηλαδή είχαμε, δεν ξέρω, λόγω πίεσης, λόγω πολλά εύκολα λάθη πάσας επιλογής και επιλογής πάσας και στην ποιότητα της πάσας, έτσι, που από εκεί ξεκινούσε νομίζω και όποιος ο εκνευρισμός και η πίεση δημιουργήθηκε στην ομάδα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω αυτό είναι το κυριότερο το οποίο θα πρέπει να δώσουμε στόχο. Και νομίζω αφού πέρασε αυτό το παιχνίδι θετικά, νομίζω στα επόμενα παιχνίδια θεωρώ ότι η ομάδα θα παρουσιάσει και καλύτερη εικόνα και θα μπορέσει να παίρνει και τα αποτελέσματα που πρέπει να παίρνει. Θεωρητικά ο Ιάννος Αλεξανδρούπολης ήταν πιο δύσκολος αντίπαλος, θεωρητικά ξαναλέω, από ότι είναι ο αντίπαλος της Κυριακής ο Νέστος Χρυσούπολης, σωστά? Όλα είναι δύσκολα είναι σίγουρα, αλλά εντάξει, εννοείται. Όλα είναι στα χαρτιά. Και αυτό λέμε και στα έμπειρα τα παιδιά που έχουμε και στην ομάδα. Όλα ό,τι κάνουν, στο ποδόσφαιρο, το τι έκανα χθες, έτσι, το τι έκανα πέρσι, το τι έκανα χθες, δεν μετράει. Στο ποδόσφαιρο μετράει τι θα κάνεις τώρα, σήμερα, αύριο που θα μπεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι είναι. Σπύρο, θα μου δώσεις 2 λεπτά αυτό να πάμε σε ένα μικρό, για την ακρίβεια 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση χωρίς κανένα άγχος μετά χρονικά. Μετά δεν έχουμε καμιά άλλη παρέμβαση. Okay. Ένα λεπτάκι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε σε λίγο την συζήτησή μας. Πάμε λίγο να ακούσουμε διαφημίσεις για να είμαστε συνεπείς με τους διαφημιζόμενους στο ραδιόφωνο. Οπότε πολύ γρήγορα ξαναγυρνάμε στο Σπύρο και συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία αυτή συζήτηση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε στην πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε, να πούμε πιο δυναμικά στην φάση, όπως είναι και το μωμό του σταθμού. Σπύρο, να σε ενημερώσω ότι ένας ακροατής που μας ακούει από την Αμερική, ο Γιώργος είναι το όνομά του, τον ξέρει πάρα πολύ κόσμος και ανώλυφη οικογένεια, ναι. Λέει ότι, Σπύρο, λέει, σε παρακαλώ, ανεβάστε την ομάδα και το υπόλοιπο όλοι θα γίνουν και θα έρθουν με την ώρα τους. Δεν ξέρω. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε, έτσι. Είναι κάτι στο οποίο νομίζω είναι όλα τα παιδιά αποφασισμένα, το ίδιο είμαι και εγώ, έτσι. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Νομίζω ότι αυτή η δέσμευση αρκεί απέναντι στον φιλοκράτη. Πάμε λίγο να μου πεις το εξής. Είχαμε πριν από μια εβδομάδα εδώ, βγήκε στην εκπομπή ο Σάκης ο Μήτρακας, ένας άνθρωπος που είναι, θα έλεγα, παρατοκαπνισμένος στο χώρο. Και παρόλο που η ομάδα στην οποία παραγωγικά ουσιαστικά ο ίδιος λειτουργεί, ο Αετός Οφρενίου, είναι στην πρώτη θέση βαθμολογίας, είπε ότι πραγματικά η ποιοτικότερη ομάδα, η ομάδα η οποία είναι το φαβορή για την άνοδο, και δεν ξέρω αν το είπε για να δημιουργήσει εντυπώσεις, είναι ο Ηρακλής, είπε. Εγώ βλέπω ότι αυτή η ομάδα είναι πρώτη, αλλά νομίζω αυτή είναι. Αυτή είναι το φαβορή, ε. Αυτή είναι το φαβορή, Αντώνη. Έτσι, αυτή τη στιγμή, αν δεις και τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία, καταλαβαίνεις ότι το φαβορεί αυτή τη στιγμή είναι αυτή η ομάδα. Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Για εμένα, αυτό που πιστεύω για το πρωτάθλημα, ότι το πιο δίκαιο θα ήταν να γίνει ένα πρωτάθλημα, όπως έλεγε η προκήρυξη, να ξεκινήσουμε από την πέμπτη αγωνιστική
και να παιχτούν και οι δύο γύροι. Έτσι. Εκεί πέρα η ομάδα σίγουρα είχε πιθανότητες, νομίζω ήταν πολύ περισσότερες προς το μέρος μας. Τώρα, κακά τα ψέματα, οι τέσσερις βαθμοί δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται για κάποιους που μπορούμε να καλύψουμε, ειδικά όταν δεν έχουμε μόνο μία ομάδα την οποία μπορούμε να πρέπει να κυνηγήσουμε, έχουμε και άλλες ομάδες από μπροστά στις οποίες πρέπει να κυνηγήσουμε. Σίγουρα ένα πράγμα το οποίο με προβλημάτιζε πολύ ήταν οι τέσσερις βαθμοί που η ομάδα είναι πίσω και ήταν σίγουρα ήταν το πρώτο παιχνίδι. Έτσι, στο ένα το μπορέσαμε, το κερδίσαμε με την όποια κακή εικόνα είχε η ομάδα. Το δεύτερο δεν μπορέσαμε να μειώσουμε από το πρώτο παιχνίδι τη διαφορά από τον πρώτο, το οποίο θα ήταν ακόμα ένα σημαντικό ψυχολογικό το καταλαβαίνω. Η ομάδα παίζει ουσιαστικά και για τους παίχτες και για όλη την ομάδα. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, τη στιγμή που είναι η προκήρυξη έχει αλλάξει και πρέπει να παίξουμε τώρα τα υπόλοιπα παιχνίδια, εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε και νομίζω αυτό θα κάνουμε, να κυνηγήσουμε να πάρουμε όλα τα παιχνίδια και μετά από εκεί και πέρα θα κάνουμε τα μείωση του τέλους. Ωραία. Και μην ξεχνάμε μετά ότι όποιος και να βγει πρώτος, εκεί δεν τελειώνει το πρωτάθλημα. Νομίζω μετά εκεί αρχίζει το κανονικό πρωτάθλημα. Εντάξει, έχω την εντύπωση όμως ότι αν ο Ηρακλής τερματίσει πρώτος, η ψυχολογία που θα έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η περίοδος που θα είσαι με τους παίχτες κοντά και θα έχετε ρολάρει σε μια κατάσταση, θεωρώ ότι θα σας βοηθήσει να πάτε πιο δυνατή στα play-off, αν όλα αυτά πάνε καλά. Σίγουρα έτσι είναι τα πράγματα. Αντώνη, μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη φορά που ήμουνα, είχαμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, το οποίο ήταν ο κόσμος. Ναι. Όχι μόνο είχαμε καλή ομάδα, είχαμε και ένα μεγάλο αβαντάζ, είχαμε τον κόσμο. Στον οποίο ενώ φοβόμουν, πίστευα ότι αυτός ο κόσμος θα δώσει πίεση στα παιδιά, τότε έβλεπα ότι σε κάθε παιχνίδι τα έδινε φτερά στα πόδια. Δηλαδή από το πρώτο παιχνίδι που ήρθα μέχρι το τελευταίο που ανέβηκε η ομάδα, αυτός ο κόσμος έδινε φτερά σε εκείνα τα παιδιά. Και νομίζω για μας φέτος είναι ένα μείον αυτό, ότι δεν έχουμε αυτόν τον κόσμο μαζί μας. Έτσι, για μένα τότε ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και φάνηκε και σε όλα τα παιχνίδια. Βέβαια και εκείνη η χρονιά ήταν μια αγχωτική χρονιά. Μια χρονιά που ο Ηρακλής ξεκίνησε με νέα παιδιά μέχρι να δημιουργήσει ένα ρόστερ, είχε απώλειες βαθμών στην αρχή. Και μετά πραγματικά στο νήμα πήρε την πρωτιά, αν θυμάσαι. Θα το θυμάσαι σίγουρα καλύτερα και από μένα, ζώντας το έτσι. Έτσι ακριβώς, μια αγωνιστική πριν το τέλος είχαμε πάρει την πρώτη θέση. Αλλά σου λέω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια τότε από τον κόσμο. Όπου και να πηγαίναμε... Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Το κατανοώ απόλυτα. Καθατζόγλιο και εκτός έδρας ο κόσμος ήταν εκεί πέρα. Έτσι, δηλαδή, δεν πιο παιχνίδι να ξεχάσω. Να ξεχάσω μέσα στη Λευκάδα το πρώτο παιχνίδι του Μπαράζ που είχε γεμίσει ο κόσμος. Να ξεχάσω το παιχνίδι που υπήρχε απαγόρευση μέσα στο πρωτάθλημα στο Παλιοχώρι, στον Άρη Παλιοχωρίου, που ερχόντουσαν από το ποτάμι περπατώντας γιατί είχαν κλείσει, υπήρχαν μπλόκα στο δρόμο. Ήταν βοήθεια για την ομάδα, νομίζω ήταν πολύ σημαντική εκείνη η βοήθεια. Σπύρο, πες μου κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή που εσύ καθοδηγείς προπονητικά, αγωνιστικά, στο κομμάτι το παραγωγικό, ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά τραβούν το μεγαλύτερο όγκο της προσπάθειας, το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας? Φαντάζομαι είναι ο κύριος Ζαντόπουλος. Έτσι είναι. Ναι. Υπάρχουν άλλοι? Είναι. Μαζί με τον κύριο Ζαντόπουλο είναι ο Μαρμαρινός, είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι, είναι από πίσω ο κύριος Δρακόπουλος ο οποίος βοηθάει, έτσι. Με τον κύριο Δρακόπουλο συναντήθηκες ποτέ? Συναντήθηκα, ναι. Συναντήθηκα τις πρώτες μέρες που υπήρχε μια διαφωνία, δεν ξέρω που ξεκίνησε, νομίζω από κάποιο δημοσιογράφο ξεκίνησε το αν πραγματικά με θέλει ο κύριος Δρακόπουλος σαν προπονητή ή όχι, ή αποφάσισαν κάποιοι άλλοι για να είμαι προπονητής στην ομάδα. Έτσι. Αλλά είχα με μια
συνάντηση με τον κύριο Δραγόπουλο και το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι ότι εγώ, Σπύρο, λέει, σε ξέρω πιο καλά από όλους, και όχι τώρα, γιατί και η σύζυγός του είναι κάτω από τα Χανιά, από το χωριό που ήμουν εγώ, από την Κίσσα μου, από την περιοχή που ήμουν εγώ προπονητής 4 χρόνια, και με λέει, σε ξέρω εγώ, λέει, πιο καλά από όλους, με λέει ο άνθρωπος, και δεν χρειάζεται να κάπου για από κανένα σύσταση για το ποιος είσαι και το τι κάνεις και τι άνθρωπος είσαι και τι προπόνητης είσαι. Εντάξει, ήταν μια πολύ ειλικρινής συζήτηση και από μένα και από αυτόν για κάποια πράγματα, και νομίζω από εκεί και πέρα ξεκίνησε η συνεργασία μας, έτσι. Το πιο σημαντικό που θυμάσαι να διεμήφθησε εκείνη τη συζήτηση όσον αφορά τον Ηρακλή, που σου είπε κάτι ο κύριος Δρακόπουλος και σου έμεινε, ρε παιδί μου, γιατί, και ένιωσες ότι πραγματικά είσαι στον Ηρακλή. Τι ήταν, υπήρχε κάτι που υπόθηκε? Δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο, έτσι. Ήταν, στο είπα, Αντώνη, ήταν μια κατάσταση στην οποία είχαμε πάει το Νοέμβριο. Δεν είχαμε εικόνα για το πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πιο πολύ μας ενδιέφερε να γίνει η γνωριμία, να συζητήσουμε κάποια πράγματα, πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι της συνεργασίας μεταξύ μας, έτσι. Αυτό δεν είναι, όχι, δεν είχα κάτι, δεν είχαμε κάτι άλλο, Αντώνη. Δεν είχατε κάτι άλλο. Θέλω να σε κάνω τώρα μια ερώτηση λίγο δύσκολη που δεν ξέρω αν θα την έρθει κάποιος άλλος, εγώ θα στη θέσω. Κυριακή έπαιζε η ομάδα το πρώτο της παιχνίδι, που όπως είπες ήταν ο ένας από τους δύο μεγάλους στόχους, έτσι, δηλαδή το ένα δύσκολο για σένα είπες ήταν να ξεκινήσει με νίκη ομάδα, ήταν το σημαντικό για την ψυχολογία. Μέχρι το επόμενο, ναι. Μέχρι το επόμενο, ναι. Και Πέμπτη απόγευμα βγάζει ανακοίνωση ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής σχετικά με όλη την ιστορία αυτή του ποδοσφαίρου, την οποία σίγουρα την ναι, πάρα άκουσες... πολύ δύσκολη κατάσταση, όχι για μένα, όχι για μένα, για τα παιδιά πιο πολύ, έτσι, για τα παιδιά. Εκεί περνάνε πολλές, νομίζω, σκέψεις στον καθένα και σε μένα, και νομίζω περάσανε και στα παιδιά, το τι... Είναι δύσκολο για έναν ποδοσφαιριστή να πηγαίνω την Κυριακή να παίξω ένα παιχνίδι και το Σαββάτο να διαβάζω αυτή την ανακοίνωση. Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, εγώ το καταλαβαίνω. Εσύ, δεν ξέρω αν ήταν ένας λόγος στο οποίο μπορεί... Ορίστε. Εσύ ο ίδιος πώς το εξέλαβες όλο αυτό το σκηνικό? Εγώ, Αντώνη, ήρθα για τον Ηρακλή και... Θα συνεχίσω να δουλεύω για τον Ηρακλή. Αυτό το σκεπτικό είναι το δικό μου. Έτσι. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το είπα, νομίζω από εκεί και πέρα για μένα δεν... Το είπα στην αρχή, σημασία δεν έχει ποιος θα ανεβάσει την ομάδα. Και δεν μιλάω εσύ είσαι ο προπονητής και... Είναι στην αρμοδιότητά σου να διαχειρίζεσαι καταστάσεις δύσκολες, να κοουτσάρεις τα παιδιά κάτω από συνθήκες ιδιαίτερες. Αυτό ακριβώς θα ήθελα να σου πω. Έκανες κάποια. Αυτή τη στιγμή... Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αυτό. Έκανες, επειδή είπες για τα παιδιά ήταν κάτι δύσκολο, γιατί άρχισαν να σκέφτονται 1000 πράγματα και να προβληματίζονται. Έκανες κάποια συζήτηση με τα παιδιά επάνω στο θέμα? Όχι. Πολύ ελαφρά, πολύ από πάνω. Είναι κάτι στο οποίο, άμα το συζητήσεις και πολύ, ειδικά πριν από ένα κρίσιμο παιχνίδι. Νομίζω περνάει και λίγο υποσυνείδητα μέσα στον κάθε άνθρωπο, έτσι. Εμάς μας ενδιαφέρει να κάνουμε τη δουλειά μας. Εμάς μας ενδιαφέρει να μπορέσει η ομάδα, μόλις τελειώσει η σεζόν, να μπορέσει η ομάδα να είναι στην πάνω κατηγορία, και από εκεί και πέρα να αποφασίσουν αυτοί που πρέπει να αποφασίσουν για το τι θα γίνει για την ομάδα. Εμάς ο στόχος μας είναι εδώ. Και νομίζω όχι μόνο ο δικός μου, ολονών του παιδιών. Έτσι. Το βλέπω πραγματικά κάθε μέρα στην προπόνηση, ότι προσπαθούν, ότι δουλεύουν γι' αυτό. Αυτό που τους είπα, ότι θέλω να το δούμε, να ξεκινήσουμε να το βλέπουμε λίγο και στα παιχνίδια, σαν εικόνα, σαν ομάδα, ότι μπαίνω μέσα και αγωνίζομαι σαν Ηρακλής και παίρνω τα παιχνίδια όπως πρέπει να τα πάρω. Ποδοσφαιριστές όπως ο Πορτουλίδης, ο οποίος έχει διαγράψει και τη δική του ιστορία στον Ηρακλή, ήταν το αγαπημένο παιδί του κόσμου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ηγήθηκε και ο λαός αρχηγός, φυσικός ηγέτης της ομάδας.
Μαζί του έχεις κάνει κάποια συζήτηση για όλα αυτά που συμβαίνουν? Όχι. Όχι. Έχουμε συζητήσει για το τι ισχύει. Εμάς, αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, ειδικά το αγωνιστικό τμήμα, πρέπει να είναι μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Το αγωνιστικό κομμάτι δεν μας ενδιαφέρει και δεν πρέπει να μας αγγίζει και κάτι άλλο, Αντώνη. Γιατί κάποιες φορές, σου είπα, περνάει λίγο υποσυνείδητα και μετά το, θα αρχίσω να το παίρνω και λίγο και σαν δικαιολογία και σαν να κρύβομαι πίσω από το όποιο πρόβλημα πάει να εμφανιστεί, από την όποια, πώς να το πω, ασάφεια που υπάρχει σε αυτό το Εντάξει, για κομμάτι. Τους ποδοσφαιριστές όμως, γιατί να είναι πρόβλημα, από την άποψη ότι... λίγο και από το στόχο μου, που εμένα σαν ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι μέσα οι τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Εμένα με ναι, από τη στιγμή που έχουν ένα προπονητή που δουλεύουν σωστά, έχουν μια διοίκηση η οποία τους είναι κοντά τους, τι πρόβλημα μπορεί να τους δημιουργηθεί και τι δικαιολογία να ανακύψει? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ειλικρινά σου μιλάω. Ξέρεις ότι ο ποδοσφαιριστής, Αντώνη, είναι ένα μικρό παιδάκι. Φοράει κοντό παντελονάκι. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Εγώ το ξέρω, αυτό είναι λέω. Το κλασικό. Ο ποδοσφαιριστής είναι ένα παιδάκι. Συγγνώμη τώρα για την έκφραση, αλλά είναι και λίγο τέτοια. Στο λέω πολλές φορές. Εγώ λέω, όλοι οι ποδοσφαιριστές είστε κολόπεδα. Συγγνώμη για την έκφραση. Μάλιστα, μου λένε κότς και εσύ λέει ποδοσφαιριστής σου. Και εγώ κολόπεδο ήμουν. Και εσύ κολόπεδος. Ωραία. Η άλλη ερώτηση μου, για να σιγά σιγά σε αποδεσμεύσουμε, σε κουράζουμε πάρα πολύ. Θέλω να σου κάνω μια. Συγγνώμη για την έκφραση. Αντώνη, όχι, γιατί... αλίμονο τώρα. Αυτή είναι μια έκφραση που νομίζω ότι τη λες με τόση απλότητα που δεν έχει να δημιουργήσει καμιά ιδιαίτερη συνθήκη. Ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι παιδάκια, πραγματικά είναι παιδάκια οι ποδοσφαιριστές. Αλήθεια. Όσο μεγάλος να είναι, ποιος είναι ο μεγαλύτερος στην ηλικία στην ομάδα ποδοσφαιριστής μας, είναι παιδάκι. Θα σε γυρίσω λίγο πίσω. Είπες ότι όταν πήγες στον Ηρακλή, γιατί έχει σημασία, αυτό με ρωτάει ο κόσμος συνεχώς με μηνύματά του. Είπες όταν πήγες στον Ηρακλή ότι υπήρχε μια συμφωνία. Αυτή η συμφωνία. Τι συμφωνία? Ότι θα είναι ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης την επόμενη χρονιά. Είπες ότι σου είπαν ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία. Σου είπανε μεταξύ ποιών συμφωνία? Σου είπανε μεταξύ ποιών ήταν αυτή η συμφωνία? Όχι. Υπάρχει συμφωνία ότι η ομάδα θα προχωρήσει και του χρόνου θα είναι Ηρακλής. Πρώτα με το καλό να βγει η ομάδα την επόμενη χρονιά. Αυτό. Έχουμε ένα μήνυμα, το επιμένουν πολλοί ακροατές, έχουν στείλει μηνύματα, αλλά δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω και, δεν, και πολύ καλούν και είναι, δεν πρόκειται να μιλήσουν. Είναι κάτι στο οποίο, να ξέρεις, και εγώ δεν έχω πλήρη εικόνα. Δεν έχεις πλήρη και καλά εικόνα. Ρωτάνε οι... Έτσι, δεν έχω πλήρη εικόνα, να ξέρεις, σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, σου είπα, και εμένα δεν πρέπει να με επηρεάζει μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή να μην δίνω σημασία σε τόσο. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να επικεντρώνω μέσα στο Σπύρο, να το κάνουμε πιο απλό. Επειδή είσαι εδώ δικός μας άνθρωπος, είσαι από όλων Καλαμαριάς, αλλά είσαι Θεσσαλονικιός, αγαπάς και τον Ηρακλή, έχεις δουλέψει για τον Ηρακλή, έχεις προσφέρει στον Ηρακλή. Πες μου κάτι, φεύγω λίγο από τον προπονητή για ένα λεπτό μόνο. Μόνο για ένα λεπτό φεύγω από τον προπονητή. Ναι. Αυτό το εγχείρημα με τον Ηρακλή αμπελοκήπων για Super League 2 και να μπορέσει ο Ηρακλής σιγά σιγά να επιστρέψει εκεί που ανοίξει Super League 1 και ακόμα και να βγει και στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Είναι κατά τη γνώμη σου το ιδανικό εγχείρημα? Ιδανικό δεν υπάρχει τίποτα, Αντώνια. Νομίζω αυτή τη στιγμή είναι το μόνο εγχείρημα. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει καλύτερη λύση από αυτήν. Να το πω έτσι για να βοηθήσω και τη δική μου άποψη να εκφράσω, εντάξει. Όχι. Είναι το μόνο εγχείρημα. Γίνανε και, θυμάσαι, και πάλι πριν 3 χρόνια, πριν 2, ναι, έγινε πάλι μια, με τον Άρη πάλι ο Χωρίου, έτσι. Δεν προχώρησε μια τότε κανένας. Νομίζω τώρα υπάρχει κάτι, υπάρχει ένα φως, νομίζω, στον ορίζοντα. Ένα πραγματικό φως στον ορίζοντα. Με το σκεπτικό ότι η ομάδα θα μπορέσει να βγει στην επόμενη κατηγορία. Επιμένει... Και νομίζω, Αντώνη, είναι και η πρώτη λύση που είχε... που την είχαν μιλήσει πριν πολλά χρόνια τότε να ξεκινήσει με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Εκείνη η λύση είχε συζητηθεί πριν πολλά χρόνια, όπως λες. Εκείνη τη λύση, εγώ προσωπικά ήμουν από αυτούς που υποστήριξαν μέσα από το ραδιόφωνο πολύ έντονα αυτή την προσπάθεια. Σε σημείο πολλές φορές δέχτηκα και από κάποιους αγνώστους μέσω social media απειλές
εκείνη την περίοδο, γιατί έλεγα ξεκάθαρα ότι είμαι υπέρ αυτού του σχεδίου. Εντάξει, πίστευα κι εγώ. Είχα πιστεί τότε από δύο ανθρώπους, από τον κύριο Δρακόπουλο και τον κύριο Αντωνέλη, ότι αυτή είναι η ιδανική λύση για τον Ηρακλή. Μου εξηγήσαν το πλάνο, τα σχέδιά τους και πίστηκα ότι είναι κάτι που έχει παρόν και μέλλον. Εντάξει. Αυτή είναι η δική μου εκδοχή. Ναι. Για να ξέρω ότι και εγώ μιλάω στα ίσια, δεν έχω να κρύψω κάτι από κανέναν. Μιλάμε, αυτό μιλάμε για πριν πολλά, πριν πάω ακόμα. Πριν ξεκινήσει τη γάμα εθνική να δουλεύει στην ομάδα, να συνεργάζεσαι με την ομάδα. Έτσι, ναι, έτσι ακριβώς. Μα τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τα νομίζω έζησα. Θα είχε κερδιθεί πολύ χρόνο. Χρόνο θα έχει κερδιθεί. Μπράβο, ρε Σπύρο. Θα έχει κερδιθεί χρόνο. Που είναι πολύ λες. Σημαντικό. Αντώνη, απλά για όλες τις λύσεις, αυτό ισχύει για τα πάντα. Δεν ξέρεις τι θα γίνει, ποια έκβαση θα έχει σε ένα, σε δύο χρόνια. Έτσι. Αυτό είναι. Αν όμως το δουλέψεις σωστά και το οργανώσεις σωστά, θα πετύχεις αυτό που θέλεις. Μπορεί να ξεκινήσεις με μία λύση, με ένα σκεπτικό σωστό και να σου βγει κάποια στιγμή να πάρει στραβό δρόμο. Ή να ξεκινήσεις τελείως στραβά και η ομάδα να βρει το δρόμο της. Έχω την εντύπωση ότι ο Ηρακλής δεν έχει άλλες πολυτέλειες για στραβά, πρέπει να κάνει μόνος του τα πράγματα. Ο Γιώργος Γεράκης επιμένει να σου πω τα χαιρετίσματά του. Να είναι καλά. Έχουν στείλει πολλοί μηνύματα ο Γιώργος. Ναι, πες. Είναι πολύ σημαντικό, Αντώνη, το είπα από τις πρώτες μου κουβέντες. Δεν μετράει, δεν παίζει ρόλο με ποια κατάσταση, με ποιος θα είναι αυτός που θα τρέξει την ομάδα, ποιος θα είναι αυτός που, αυτοί οι άνθρωποι που θα βοηθήσουν την ομάδα να βρεθεί στη φυσική της θέση. Τα πρόσωπα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, δεν μετράνε. Το μόνο που πρέπει να υπάρχει είναι η ομάδα. Έτσι. Σωστά. Μόνο η ομάδα. Ο Γιώργος λοιπόν, ο Γεράκης σου λέει ότι θέλει να σου μεταφέρω οπωσδήποτε τα χαιρετίσματά του. Είμαστε, λέει, όλοι μαζί, να ξέρεις, Σπύρο, ενωμένοι και να μην φοβάσαι τίποτα, λέει. Η άνοδος είναι ο μοναδικός σκοπός μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που, για μένα οι διαφωνίες, δεν ξέρω τι διαφωνίες υπάρχουν. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, αλλά δεν είναι κάτι στο οποίο επικεντρώνομαι. Έτσι. Για μένα όλοι πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω για να μπορέσει η ομάδα να κάνει μετά 10 βήματα μπροστά όλοι μαζί. Πάντως το μήνυμα του Γιώργος λέει ότι εκτιμά ότι η ομάδα θα τα καταφέρει να ανέβει, λέει, γιατί είναι μια γροθιά. Στο μήνυμα. Αυτό δείχνουμε. Εγώ αυτό το λίγο καιρό που δουλεύω, η ομάδα αυτό δείχνει. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που είναι εκεί. Και δεν μιλάω μόνο για τους ποδοσφαιριστές, έτσι. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πολλοί ακροατές. Δείχνει ότι η ομάδα το θέλει πολύ. Πολλοί ακροατές θέλουν τα συγχαρητήριά σου, λέει, για τη θέση που παίρνεις. Η θέση που παίρνεις, λέει, σε τιμά, είναι πάρα πολύ, έτσι, σοβαρή και έντιμη για το τι συμβαίνει στον Ηρακλή. Εγώ τη θέση που παίρνω, την παίρνω, Αντώνη, σαν ουδέτερος πάνω απ' όλα. Ουδέτερος. Δεν είμαι ουδέτερος. Είσαι μέσα στην οικογένεια. Επειδή μπορεί να το είμαι λίγο, έτσι, συναισθηματικός, έτσι, αρκετές φορές, τη χρονιά που η ομάδα ανέβηκε, άκουγα, διάβαζα για τον Ηρακλή, ότι για τους λόγους που έπεσε. Να σου πω την αλήθεια, όταν είσαι απ' έξω δεν δίνεις ιδιαίτερη σημασία, δηλαδή δεν βλέπεις πραγματικά την αδικία. Αλλά αυτό το πράγμα μπήκα μέσα στα αποδυτήρια εγώ και το έζησα. Έτσι. Και αυτό είναι που με κάνει αυτή τη στιγμή. Και λέω, σε όποιον εμπλέκεται, σε όποιον θέλει να εμπλακεί, όλοι να κάνετε ένα βήμα πίσω, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να πάμε να κάνουμε μετά 15 βήματα, 10 βήματα μπροστά, να μπορέσει η ομάδα να ανέβει στη φυσική της θέση. Θέλω κλείνοντας να σου κάνω, αν και θα ήθελα η συζήτηση να αναμονοπολίσει μόνο ο Ηρακλή. Καταρχήν, έχω την εντύπωση και θυμίσω το αυτό που θα σου πω. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Ηρακλής κάνει το οποίο φυσικά και είναι ένας άθλος, αλλά αν κάνει το 11 στα 11, εγώ θεωρώ ότι θα είναι στην πρώτη θέση. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, βλέποντας και λίγο έτσι την βαθμολογία της άλλης ομάδας. Δεν είναι εύκολο, θα κάνουμε τα πάντα για να το καταφέρουμε. Κλείνοντας, ήθελα να σε ρωτήσω έτσι μια τελευταία ερώτηση, επειδή είσαι Απόλλων Καλαμαριάς, το είπες τόσες πολλές φορές, και επειδή εγώ σέβομαι και εκτιμώ και τον κόσμο της Καλαμαριάς, όλο αυτό που γίνεται στον Απόλλων Πόντου, πώς αισθάνεσαι εσύ για όλο αυτό, που είσαι φιλάθλος του Απόλλων Καλαμαριάς, όπως είπες? Πώς να αισθάνομαι, χάλια αισθάνομαι, δηλαδή, και η ομάδα μου και ο Απόλλων θα πρέπει να είναι
δεν θα πρέπει να είναι τώρα σε αυτή την κατάσταση στην οποία πρέπει να είναι. Έτσι. Και εκεί υπάρχει μια κατάσταση στην οποία όλοι και εκεί πρέπει να κάνουν πίσω για το καλό της ομάδας. Ναι, κατανοητό. Και για να ποιος κλείσουμε... θα είναι... Ναι, ποιος θα είναι... Ποιος θα είναι και εκεί δεν πρέπει να μετράει. Η ομάδα είναι αυτή. Το τι αντιπροσωπεύει κάθε ομάδα στο χώρο που βρίσκεται, έτσι. Και μια τελευταία ερώτηση, την οποία θα σου αφήσω μια τελείως ανοιχτή και δική σου προσωπική απάντηση. Τι θα ήθελες να πεις, έτσι μέσα από την καρδιά σου, στον Ηρακλειδέα, όχι στον οποιονδήποτε άλλο φιλάθρο, στον Ηρακλειδέα, σε αυτόν που σε ακούει σήμερα και νιώθει, αισθάνεται, αγαπάει παθολογικά τον Ηρακλή. Αυτό που πρέπει να τον πω είναι αυτό που είπα και πριν. Δηλαδή, για να μπορέσεις να πετύχεις, να επιστρέψεις στη φυσική σου θέση, μόνο ενωμένη. Μόνο ενωμένη, μόνο ο στόχος να είναι το καλό της ομάδας. Και το καλό της ομάδας δεν είναι ο ένας να τραβάει από τη μία μεριά, ο άλλος από την άλλη μεριά. Δηλαδή θέλουμε να τραβήξουμε σε ένα κοινό στόχο, θέλουμε να κουβαλήσουμε ένα βαρύ αντικείμενο, να το πάμε μπροστά. Δεν γίνεται ο ένας να το τραβάει από τη μία μεριά και ο άλλος να το τραβάει από την άλλη μεριά. Έτσι. Διονύζεται η κατάσταση και το μένουμε στο ίδιο σημείο. Ένα βήμα πίσω, να πάει η ομάδα όλοι μαζί ενωμένη μπροστά, να μπορέσει να καταφέρει αυτό που πρέπει να καταφέρει και δεν είναι τίποτα άλλο από το να βρεθεί κάποια στιγμή, και όχι κάποια στιγμή στο μακρινό μέλλον, κάποια στιγμή στο σύντομο μέλλον, αύριο, να βρεθεί στη φυσική της θέση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο, πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, θα έλεγα έξω καρδιά και από μένα και από σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι πραγματικά η επιλογή που έκανες να δικαιωθεί και να φτάσει ο Ηρακλής ξανά εκεί που ανήκει πολύ πολύ γρήγορα, όπως είπες και εσύ. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να... Και ο Απόλλων Καλαμαριάς, έτσι. Και ο Απόλλων Καλαμαριάς, φυσικά τον αγαπάμε και τον εκτιμάμε πάρα πολύ σαν σύλλογο. Να είσαι καλά. Εντάξει. Γεια σου. Γεια σου, Σπύρο. Να είστε καλά, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.